Πολύ καλησπέρα σας και θάλασσα των σπαθιών. Ουσιαστικά σε αυτό το βιβλιαράκι η συντροφιά μαζεύεται για να βρει το Edgy's Fang, το σφυρί του Wulfgar, και έχουμε μία περιπέτεια στο Waterdeep μαζί με τη νέα του σύζυγο, μαζί με πειρατές, με ogres, με ένα elf από το παρελθόν του Drizzt που επιστρέφει για να το στοιχειώσει και ο ίδιος χωρίς να το θέλει στη μονομαχία του στη σκοτώνει. Πολύ περιπέτεια. Εντάξει, ένα ok βιβλιαράκι, μια ok προσθήκη στη σειρά. Μας δίνει ακριβώς αυτό που θέλουμε οι φαν του Salvatore, δράση, 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 ξύλο, ξύλο. Τα stakes δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Εγώ τουλάχιστον δεν τα ένιωσα τόσο μεγάλα. Και γενικά με αυτή τη σειρά να προχωράει, να δω πόσα έχει ακόμα. Ναι, με άλλο ένα για κλείσιμο του περίεργου βιβλιαράκι που είναι και αρχή μιας άλλης τριλογίας. Anyway, ήμουνα σε φάση, πάμε, έλα, πάμε να δούμε τι έχει μετά. Και το μετά το είχα διαβάσει τότε χρονολογικά. Είχα διαβάσει το Hunter's Blades, που είναι εντάξει από τις καλύτερες τριλογίες. Οπότε, ναι, άλλη μία ok σειρά. Για μένα, το έχω ξαναπεί, το Homeland, Exile Sojourn και τα τρία από τα Hunter's Blades είναι από τα καλύτερα βιβλία αυτής της σειράς, με έτσι κάποια διάσπαρτα διαμαντάκια. Οπότε, αν έχετε αγαπήσει τους ήρωες, το διαβάζετε. Αν νομίζω ότι θα είναι κάτι super wow, απλά skip. Τα λέμε όποτε. Καλή ζωή.